Καλώς τους. Δεν χρονοτριβούμε και σήμερα, εδώ όπως κάθε μέρα, όχι 5 μέρες την εβδομάδα όπως παλαιότερα, αλλά 6 μέρες την εβδομάδα, λες έκτη χρονιά 6 μέρες, άρα του χρόνου λες να διατρέχουμε κίνδυνο να είμαστε 7 στα 7. Βάλει ένα να σου πω λίγο. Αυτά τα κόλπα. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Μάλια Χατζη Θεοδόρου, κυρίες και κύριοι, το κορίτσι μας το γλυκό. Αστραφτερό σήμερα το κορίτσι. Χαμός. Ροζ, αστραφτερά πάνω, έτσι έχουμε. Το πας για τη σκομπάλα, σιγά σιγά τι γίνεται. Όπου βγει, όπως βγει. Φοβερό. Για κάνε μια στροφή και πίσω αυτό το αστραφτερό. Νιώθω λίγο ρηγμένο σήμερα, κοίτα. Δεν λάμπω πουθενά, ωραίο, δεν μπορώ να πω. Εσύ αλλά δεν λάμπω. Λάβεις εσωτερικά. Αυτό περίμενα, αυτή την ατάκα περίμενα, βλέπεις. Βλέπετε πως καλοπιάνουμε ένας τον άλλον. Για να δω και εσάς τώρα που ξεκινάει το παιχνίδι μας. Μαθήματα αυρότητα σήμερα, παρακαλώ, από το Γιάννη Τιβάσο και την Κατερινιό μας εδώ, το Κατερινιό μας. Πάμε να αρχίσουμε σιγά σιγά, ο ένας να κολακεύει τον άλλον. Τάχα μου ότι αγαπιέστε, ναι. Γιατί ξέρετε τώρα, παίξτε εδώ πέρα. οι οποίοι γνωρίζονται πάρα πολλά χρόνια, 2 λεπτά τουλάχιστον, μεταξύ τους πρέπει να είναι αγαπημένοι. Είμαστε στην τηλεόραση. Δεν αγαπιόμαστε όλοι οι άνθρωποι στην τηλεόραση. Ναι, ναι. Και οι παίχτες. Μέσα όμως λέει ο άλλος, εσύ κάτσε να θυμηθώ. Τα τελευταία 6 χρόνια στον τροχό της τύχης κερδίζει μόνο ένας. Εγώ θα είμαι αυτός ο ένας. Οπότε με αυτή τη σκέψη, Κατερίνα, πες το Γιάννη πόσο καλός παίκτη σου φαίνεται και όλα αυτά. Αυρότητα, ξέρεις τώρα εσύ. Πάρα πολύ. Σου εύχομαι καλή επιτυχία, αλλά τα λεφτά θα τα πάρω εγώ. Ωoo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 o
επίσης. Μπορεί να τα πάρει τα λεφτά η Καταρίνα. Βάζω, οπότε το μόνο που έχεις να πεις εσύ είναι θα τα πάρω. Καλή θα τα πάρω εγώ θα μάλλον. Εγώ. Λοιπόν, όντως εύχομαι έτσι για κάποιος θα τα πάρει σίγουρα. Θα τα μάθουμε όμως πολύ σύντομα. Σε 50 λεπτά από τώρα κάποιος θα έχει φύγει φορτωμένος, λέμε, γιατί τώρα ξεκινάει η λεξομαχία μας η πρώτη, που είναι 100 ευρώ στην άκρη και περιμένουν ποιος θα τα πάρει με ένα πάτημα κουμπιού. Η κατηγορία είναι πολιτείες. Πάμε για άλλες. Το έχει πανεύκολα η Κατερίνα, πες το. Νεβάδα, Τέξας. Νεβάδα, Τέξας. Yeah. Διαλέγει τώρα ένα ταξίδι. Πού θες να πάμε, Κατερίνα, Νεβάδα, όχι μαζί. Πού θες να πάμε ταξίδι, Νεβάδα ή Τέξας. Εγώ Las Vegas θέλω τώρα, άμα θέλω. Νεβάδα. Ναι. Άρα Νεβάδα. Εκεί να ξέρει τη Νεβάδα παίζουν και πολλοί γάμοι. Δηλαδή παντρεύονται τα απόγευμα, χωρίζουν το βράδυ. Ξέρουν, ναι. Γι' αυτό θες να πας. Όχι. Όχι, δεν είναι για το γάμο. Για να παίξω. Δεν χρειάζεται, αγάπη μου, για να παίξει. Έχουμε ολόκληρο τροχό τη τύχη για πάρτι σου σήμερα. Ταξιδιάρα ψυχή. Το κορίτσι μα εδώ, η Βάσο, παρακαλώ, η μελαθρινή μα. Και φλωράλ. Και φλωράλ. Η επιλογή του λουλουδιού στο Παντελόνι ήρθε μετά από πόση ώρα, δηλαδή. Σε ενημερώνουν, παίζει τροχό τη τύχη. Λες, έχω ένα φλωρά να βάλω και ποιε ήταν οι άλλε επιλογέ. Τα είχα ήδη έτοιμα. Έτοιμα, α. Παίρνει τηλέφωνο, δηλώνει συμμετοχή και λες. Και ετοιμάζω τα ρούχα. Μόλις με πάρουν, φλωρά θα παίξει με κίτρινο τοπάκι από πάνω. Αυτό ήτανε. Εννοείται. Τα κατάφερε, μπράβο, έτσι όπω τα έφερε. Αργυρό. Ενώ, Γιάννη μου, σε καλωσορίζω. Για εμά του άντρε δεν είναι πολλά αυτά τα προβλήματα. Μόλις τύχει καμιά στραβή του τύπου, ξέρεις πω πρέπει να πάω να παίξω τηλεπαιχνίδι στην τηλεόραση. Τι κάνουμε, με μεγάλη μαστρία, ανοίξει την τουλάπα. Κάνεις έτσι, βγαίνει η πρώτη μπλούζα. Α, αυτή με το λουλούδι, εντάξει. Τέλος, και έφυγα. Έτοιμος. Τι μου κάνεις. Όλα καλά. Κρύο χέρι πολύ. Είσαι με τους φιλιστές και έχεις κρύο χέρι. Όχι, όχι, με φέρανε. Σε φέρανε. Ναι, ναι. Δηλαδή δεν έχεις δικό σου όχημα, ρε φίλε. Λέω να προσπαθήσω να πάρω αυτό. Γιατί εντάξει, τώρα να σε πηγαίνει ο κόσμος, μια αγκαρία είναι. Αγκαρεύει κόσμο, σε πηγαίνει. Είναι μια ταλαιπώρια. Είναι. Πάρε ένα Nissan Juke που είναι το μεγάλο δώρο τη εκπομπή. Θα εξυπηρετήσει και εσύ. Εντάξει, Γιάννη, τώρα δεν θέλω να ξαναδώ αυτό, σε πηγαίνει. Ποιο έχει φέρει? Ο κουμπαρό μου. Ο κουμπαρό. Παίρνει τηλέφωνο, έλα κουμπαρέ. Τροχό να με πα. Ναι, τι εδώ στο πικέρι με δίπλα μα, δεν είμαστε τίποτα. Εντάξει, ξέρει τα παιδιά μένουν Καστελόριζο. Λέει, ξέρει, τον πήγε στα γρήγορα. Καλή επιτυχία και στου τρει. Θέλω να πω ότι ξεκινάει το Κατερινάκι μα πρώτο-πρώτο. Περίμενε, καλέ, θα γυρίσει χωρί κατηγορία. Έτσι, μοναχή σου. Βιάζονται οι παίχτε, πρώτο γύρο. Παλιά, με μην κοιτά και γελά. Βιάζω. Εδώ η Κατερίνα. Κατερίνα, βάλε χέρι. Θέλω, το θέλω. Βάλε χέρι. Είναι οπλισμένη. Είσαι έτοιμη. Η κατηγορία οπλισμένη. Ωραία, ωραία. Η κατηγορία είναι χορό. Χορό. Χορό, ναι, μεν.
Αλλά εδώ θέλω κάτι σε πρόσωπο. Κατερίνα, πώς θα πας με το χώρο? Ήμουν χορεύτρια 15 χρόνια. Ορίστε. Ναι. Κατερίνα, λύσ' το μόνο σου, ξεκίνα. Περίμενε. Έχει σημασία αυτό που λέω εγώ. Υπήρξες χορεύτρια. Μπαλαρίνα, ναι. Αν το βρεις χωρίς κανένα γράμμα, που δεν είναι απίθανο, γιατί μιλάμε για ένα όνομα απλά. Όχι, δύσκολο, δύσκολο. Είναι ένα χιλιάρικο. Ωραία. Θα σε αφήσω να γυρίσεις. Πρέπει να μαζέψουμε και λεφτά. Και με ένα κουτάκι, πάλι μπορεί να το λύσεις για 1000 ευρώ. Ωραία. Έλα να σε δω. Πάμε. Έλα ρε Κατερίνα, λες. Πάμε. Λες. Το σίγμα. Βάσου με το χορό εσύ. Τα πάω ωραία, καλά. Ωραία, αλλά τι είσαι. Χορεύω. Σε γαμούς. Ναι. Σε πανηγύρια. Αυτό είναι το... Οκ, καλή επιτυχία, Βάσο. Ευχαριστώ. Δεν ξεκίνησε καθόλου άσχημα, είναι ένα μπαλαντέρ. Και θέλω μόλις ένα σωστό γράμμα. Το ταφ. Έχει μπαλαντέρ δικό σου. Yes. Έλα, Βάσο, μου σήκωσέ το. Βάσο. Εντάξει, μπορεί να μην τα πας τόσο καλά με το χορό όσο τα πηγαίνει εδώ η γειτόνισσά σου. Ωστόσο, υπάρχει περίπτωση να έχεις βρει το όνομα. Όχι. Όχι. Θα ξαναγυρίσεις λοιπόν. Πάμε. Το κάπα. Χωρίς να θέλω να σας αγχώσω, γιατί δεν υπάρχει το κάπα, θέλω να πω ότι έχει έρθει η ώρα του Γιάννη που βλέπει ένα γράμμα στον πίνακα και αν το λύσει παίρνει χιλιάρικο. Δεν είμαι καλός με το χορό. Δεν είσαι με το χορό καθόλου καλός. Ναι. Είναι η ειδικότητά σου να έχουμε υπόψη για μετά. Θάλασσα. Θάλασσα. Τα έκανες. Πάμε. Το λέω γιατί το κοινό μας, τουλάχιστον ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, το έχει βρει ήδη το γρίφο. Δεν το συζητώ για εσάς από το σπίτι. Καλά, μην φωνάζετε, σας ακούμε. Χαμηλώστε και την τηλεόραση λίγο, ακούγεστε πολύ. Σε ακούω. Θα πω το μη. Μη. Μπαλέτο. Δεν υπάρχει. Και γυρίζουμε ξανά στην αρχή. Πέτρο. Όπα. Το έχω βρει. Τι είπες, Κατερίνα μου, τώρα! Να το πω. Περίμενε. Να σου πνεθούμε. Παίρνω όντως χιλιάρικο. Συγγνώμη. Όντως, το λέω εγώ. Πλάκα με κάνεις τώρα, θα σε πω ψέματα. Έχω πει εγώ ποτέ ψέματα. Δεν σε κάνω πλάκα. Πόσα χρόνια με ξέρεις? Δεν σε ξέρω, ρε Πέτρο, τώρα σε γνώρισα. Πόσα λεπτά πες. Έχω δει πολλά χρόνια όμως. Έχω πει ποτέ ψέματα? Όχι. Όχι. Είπα θα πάρεις ένα χιλιάρικο ολόκληρο. Ωραία. Κοίτα, έτσι, κοίτα. Άμα το είχα εδώ σε κέρμα, τάκ, στο κόλλαγα κιόλας. Ωραία. Ποιος είναι? Ο Ρούντολφ Νουρέγεφ. Είναι ο Ρούντολφ 1000 Νουρέγεφ. Κατέρνα μου, μπράβο και συγχαρητήρια. Ένα χιλιάρικο για σένα, ένα χιλιάρικο χωρίς καν να γυρίσουμε τον τροχό πάνω από μία φορά. Δεύτερος γύρος τώρα. Βάσο, ετοιμάσου να πάρεις το χιλιαρικάκι σου και εσύ. Ετοιμάζομαι. Όπονα, είναι χιλιάρικο, δεν θυμάμαι φέτος αν έχουμε δώσει άλλο χιλιάρικο, έτσι μπάμε τη μία. Το πήρε η Κατερίνα, να δώσουμε κι άλλο. Βάσο, τι έχουμε για σένα? Η κατηγορία είναι εφιολόγημα. Εφιολόγημα. Αν το βρεις με την πρώτη, το εφιολόγημα, σου δίνω 2,5 εκατομμύρια ευρώ και δεν λέω ψέματα. Τέλεια. Όχι, δεν θα το ρισκάρεις. Όχι. Λοιπόν, με ένα μόλις γράμμα θα σηκώσεις μία δωρεπιταγή αξίας 300 ευρώ. Το σίγμα. Σίγμα, όπως λέμε, σκαμπό. Που σιγά μην πάει να πάρεις σκαμπό από το Τινιακό έφυρα. Πάρεις καναπέ ολόκληρο, παιδί μου. Σύνθετο, σύνθετο. Σαλοτραπεζαρία, δεν ξέρω πώς θα λένε. Έχεις καλά έπιπλα ή παλιά? Όχι και πολύ παλιά, αλλά ούτε και καινούργια. Λείπει κάτι, αλλαγή... κάτι που δεν προλάβεις να πάρεις ποτέ? Ναι, ένα τραπεζάκι. Πάει το μυαλό σου κάπου που μπορείς να το βρεις, ένα από τα περικαταστήματα στην Αθήνα, τα τριόροφα? Θα πάω. Πού πάει το μυαλό σου? Στο Τινιακό. Το ίδιο σημείο πήγε το μυαλό μας. Πάμε. Για 20. Το ταφ. Πολύ όμορφα. Έχεις 350, δεν μπορείς να αγοράσεις όμως. Πάλι 20. Το κάπα. Χαίρομαι που είχε μόνο ένα, γιατί για το 20 δεν άγγιζε να έχει 4-5. Θα μας έπαιρνε από κάτω λίγο. Έλα, Βάσο μου. Βέβαια. Μην μείνει δώρο στον τροχό, θα πάρει όλα το πι. Είπες το πι. Ναι. Και η δωροπιταγή Γαλαξίας, 100 ευρώ στα χέρια σου έρχεται, βεβαίως. Γαλαξίας, το ελληνικό σούπερ μάρκετ που προσφέρει απίστευτη ποικιλία προϊόντων. Αυτή τη στιγμή θέλω να σου πω πως χάρη στα δώρα που έχεις πάρει,
Έχεις 480 ευρώ και όσο οξύμονο και αν ακούγεται αυτό, σου λείπουν 20 για να αγοράσεις φωνήεντα. Οπότε θα πρέπει να γυρίσεις πάλι βάσου. Πάμε. Το Λάμδα. Κοιτάξτε τι γίνεται. Το ταμπλό της Βάσος γράφει 480, είναι δώρα, είναι τον Μπαλαντέρ και μπορεί τίποτα από όλα αυτά να μην γίνει δικό της αν ο Γιάννης που παίζει τώρα λύσει στη συνέχεια το γρίφο. Παρακαλώ. Το μη. Το γράμμα μας είναι το μη, όπως λέμε, μουσταρδί. Ωραιότατα, έχει 3 μη, πήρες 60 ευρώ και φαντάζομαι γυρίζεις ξανά. Είναι δύσκολο, δύσκολη κατηγορία το εφιολόγημα. Λοιπόν, θα πω το νι. Και το μη και το νι υπάρχουν. Ωραιότατα, ίσως η τελευταία λέξη η οποία ξεκινάει με μη και νι. Πόσες λέξεις ξεκινούμε αυτά τα δύο γράμματα. Παρακαλώ. Θα πω το ρο. Αυτό καλύτερο, 160 ευρώ για σένα. Ο Γιάννης γίνεται ο πρώτος παίκτης μας απόψε που ξεπερνάει τα 100 ευρώ για να αγοράσει φωνήεν. Θα αγοράσω. Το Α. Θεωρώ πολύ δύσκολο ότι μπορεί να ληφθεί ο γρίφος σε αυτό το σημείο. Ωστόσο, αν το ξέρεις, πες το για 100 ευρώ. Αλλιώς γύρισε ξανά τον τροχό της τύχης. Θα γυρίσω. Έλα, Γιάννη μου. Ωραία, Βάλια. Μπορεί να χάσει άνετα, αν θέλει ο Γιάννης. Θέλει να χάσεις? Όχι. Το θήτα. Μπράβο σου. Η δεύτερη ευκαιρία έρχεται τώρα στο ταμπλό σου. Μαζί με τα 40 ευρώ που μόλις εισέπραξες, έχεις 100 ολοστρόγγυλα ευρώ και μία δεύτερη ευκαιρία. Είναι ένα εφιολόγημα το οποίο σου φέρνει άλλη μία ευκαιρία δεύτερη σε περίπτωση που βρεις το γράμμα. Το χ. Λοιπόν, το χ. Βεβαίως και κερδίζεις και τη δεύτερη ευκαιρία. Ξέρετε αυτό, η δεύτερη. Ευκαιρία στο τετράγωνο. Πάλι, όχι. Από το ζήτα. Το ζήτα του Ζωρό. Ναι, και το ζήτα υπάρχει. Κάτι ξέρεις εσύ, αλλά αν το ήξερες όλο θα το έχεις πει κιόλας, Γιάννη, και θα έχεις εισπράξει. Θέλω να το πεις. Ναι. Όχι, θέλω... Σκέφτεσαι πολύ. Ναι. Άλλο λίγο να το σκεφτείς, θα ακουστεί ο ήχος. Θα γυρίσω. Δεν σ' αρέσει, μπράβο. Α, γεια σου. Από το γάμα. Αν έχει έστω και ένα, διπλασιάζεις τα χρήματά σου. Μπράβο, φίλε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, τα καλά νέα είναι ότι έφτασες στα 220 ευρώ και σε περίπτωση που λύσεις εσύ το γρίφο, τα 220 γίνονται 440. Θα το λύσω. Παιχταρά μου. Εντάξει, μπορεί να έχει ένα χιλιάρικο η πρωτοπόρος μας, αλλά 440 ευρώ για ένα γύρο, Βάλια μου, δεν είναι καθόλου άσχημο. Πολύ καλά. Ειδικά για ξεκίνημα. Αρκεί να υποθεί σωστά ο γρίφος. Γιάννη, σε ακούμε. Ύστερα από κάθε βήμα χρειάζεται γερή μνήμη. Άκου να δεις τι έγινε τώρα. Κάτι από αυτά που είπες και δεν μπορώ να σου πω τι, υπόθηκε λάθος. Έχεις δύο δεύτερες ευκαιρίες και σου αρπάζω τώρα την μία από τις δύο. Θες να κάνεις κι άλλη απόπειρα να το λύσεις. Και λάθος να κάνεις, πάλι θα ξαναπαίξεις. Θα αγοράσω. Θα αγοράσεις λοιπόν. Το ήττα. Βεβαίως και θα τον βοηθήσει. Αλλά δεν ξέρω εάν έχεις αντιληφθεί το λάθος σου. Με ζορίζει λίγο η τρίτη λέξη. Η τρίτη λέξη. Mm. Είναι ξεκάθαρο ότι εκεί πιστεύεις ότι είναι το λάθος. Ναι. Ή γυρίζεις ή το λύνεις. Πάμε. Θα γυρίσω. Γυρίζει. Μπορεί να σου βγει και σε καλό. Λοιπόν, 30 που θα γίνουν 60. Β. Και έχεις άλλη μία ευκαιρία, αλλά είναι η τελευταία σου. Θα αγοράσω ένα φωνήον. Ωραία. Θα αγοράσω. Το ε. Μη μου πέφτεις, Γιάννη, πάμε. Πάμε το ε. Τέλεια αισιοδοξία. Να το ε. Έλα, σου άνοιξε τα μάτια. Όχι. Για να ανοίξει η Βάλια μας όλα τα γράμματα για να μπορέσεις να δεις καθαρά πλέον αυτό το εφιολόγημα, αυτή την εξυπνάδα. Κατάλαβες που είναι το λάθος σου? Ναι, είχα κολλήσει. Πάμε λοιπόν να το διορθώσουμε. Ύστερα από κάθε ψέμα χρειάζεται γερή μνήμη.
τέλειος. Κρίμα, κρίμα, κρίμα. Ξεκινήσαμε από τα 440 για να το λύσουμε και πήρες 100 ευρώ, τα διπλασιάσαμε χάρη στο επιδείο το οποίο βρίσκεται στο ταμπλό σου, σε αυτό το γύρο, και τα 100 έγιναν 200. Ήταν μια προσπάθεια που έκανες μόνος σου, εξ ολοκλήρου, αλλά στο τέλος τα θαλάσσιωσε λιγάκι, έτσι αρέσει η θάλασσα. Είναι επειδή δεν λέω ψέματα, γι' αυτό κόλλησα στη λέξη, δεν μου έχει μείνει. Α, έτσι είναι. Είπε τώρα, δεν μπορώ να το πάω κόντρα σε αυτό, τρίτος γύρος. Γιάννη, επειδή μου είπες ψυχολογικά, έρχομαι τώρα να σε τονώσω με ένα πολύ ευχάριστο θέμα. Ένα θέμα που λατρεύουν όλοι οι Έλληνες. Μπορεί και δεν ξέρω και στο εξωτερικό, παντού, σε όλη τη γη. Μόλις ακούνε αυτή τη λέξη, τρελαίνονται οι άνθρωποι. Τρελαίνονται. Παλιά δεν τρελαίνονται. Όχι. Η κατηγορία είναι υπουργεία. Υπουργεία! Σε παρακαλώ, μην πεις αυτό που σκέφτεσαι. Δεν επιτρέπεται στην τηλεόραση. Ναι, αυτό σκέφτηκα. Εντάξει. Και εσύ, και εσείς. Το είπατε. Σας άκουσα. Το είπατε. Το είπα εγώ, υπουργέ, το είπατε μέσα. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Λοιπόν, για 100 ευρώ πάμε να βρούμε δύο υπουργεία. Θα πω το σίγμα. Ωραία, δεσάρικα ο Μεσχέ. Συνεχίζεις. Βρε, τι ωραίο ξεκίνημα. Να θυμίσουμε βάλια στο Γιάννη μας ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να μας πει δύο μαζεμένα σύμφωνα και αρκεί να βρει μόνο το ένα για να συνεχίσει. Το νι. Το πρώτο είναι το νι, όπως λέμε ένα βουχοδονόσορας, και το δεύτερο. Το κάπα. Το κάπα, όπως λέμε και λεμπία. Πάμε, το νι πρώτα ανοίγει. Υπάρχει το νι, άρα όπως και να έχει, θα συνεχίσει να παίζει ο φίλος μας ο Γιάννης. Και βάλια, μην κοντοστέκεσαι, πάμε για το κάπα, όπως είμαστε. Μακάρι. Βεβαίως. Βεβαίως. Πέρα δώθε δέχει τη βάλια. Και ντροπή κιόλα. Αντελήστε. Πολύ είναι. Δεν θέλει άλλο βάλια, θα το σεβαστώ. Και μετά θα σε βάλω Κακομοίρη να γυρίσεις, να δω τι ψάρια θα πιάνες. Πάμε. Υπουργεία. Δικαιοσύνης. Ναι. Εσωτερικών. Δικαιοσύνης και εσωτερικών. Μπράβο. Ρε πάλι, κάνε μου. Βάλια, κάνε μου μια σούμα, σε παρακαλώ, την πρώτη ευκαιρία, να δούμε σε τι σημείο βρισκόμαστε τώρα. Προφανώς και προηγείται η Κατερίνα. Βεβαίως, η Κατερίνα προηγείται με 1.100 ευρώ, ο Γιάννης με 660 ευρώ, ενώ η Βάσο ακόμα δεν έχει χρήμα. Λοιπόν, δεν αποπειράθηκες, το φοβήθηκες. Για να την πλησιάσω. Να την πλησιάσεις, ναι, αλλά μέχρι να την πλησιάσεις θα φύγει όμως, εντάξει. Και μετά δεν την προλαβαίνεις, θα έχει πάρει τον Ισάν Τζουκ και γεια σας! Δεν πλησιάζεται μετά, γυρνά. Έχω πολύ μεγάλη περιέργεια να δω γιατί δεν πήγε λιγάκι την τύχη σου. Στον τροχό της τύχης έχεις έρθει. Γιατί δεν το ρισκάρισες λιγάκι. Θα έχεις βγάλει μια ολόκληρη δώρο επιταγή 300 ευρώ, παρακαλώ, και θα ήσουν ισόπαλος εδώ. Έλα ρε Γιάννη. Θα έχεις πάρει μια δώρο επιταγή 300. Τώρα φταίω να πάρω ένα κομμωδίνο να στο πετάξω. Συνεχίζουμε να δώσουμε λίγο συμμετοχές στον κόσμο, πώς να έρθει εδώ, πώς να μας ενημερωθεί και πώς να αρχίσει να παίζει. Όπως το κάνει ο Γιάννης, το ανάποδο. Για να έρθετε να παίξετε, μπείτε στη σελίδα μας trochos.star.gr ή τηλεφωνήστε στο 211-187-8090. Έτσι ακριβώς. Σας περιμένω σε λίγο, σας περιμένω σε λίγο με Nissan Juke. Διαφημίσεις. Βλέπεις να έχω κάτι εδώ, ξέρεις, γιατί όταν πίνω τον καφέ μου, μένει ένα σημαδάκι εδώ πάντα. Έχουμε αυτό το ποντιακό κόκκαλα εδώ στη μύτη. Ναι, ναι. Και μένει πάντα λίγο αφρός εδώ, έχω τίποτα. Όχι, όχι, είσαι πεντακάθαρος. Συνεχίζουμε κανονικά. Δεν σας συμβαίνει αυτό καθόλου, Κατερίνα. Εδώ να σου μείνει λίγο καφέ. Ναι. Πάντα. Το βάζει έτσι αφράτο, ωραίο. Τα λέω στην Κατερίνα αφράτα, γιατί η Κατερίνα αφράτα δεν έχει γυρίσει τον τροχό της τύχης. Θα τρελαθείτε τώρα. Δεν έχει γυρίσει τον τροχό. Δεν έχει πει γράμματα. Δεν έχει κάνει τίποτα. Έχουμε τελειώσει τρεις ολόκληρους γύρους και μία λεξομαχία και είναι πρώτη με 1.000 ευρώ χωρίς τίποτα. Δεν ξανά γίνει αυτό. Δεν ξανά γίνει.
Όποιος δεν γυρίζει, κερδίζει σήμερα. Και δεν απαντά και δεν λέει και γράμματα και δεν κάνει και τίποτα. Μάλιστα. Μου είπε πριν ότι ασχολιώσουμε το χορό αρκετά χρόνια, μικρότερη. Τώρα με τι καταπιάνεσαι? Τώρα είμαι υποψήφια διδάκτορ στην πυρηνική φυσική στο ΕΚΠΑ. Ορίστε. Ναι. Κατερίνα μου, τα συγχαρητήρια μου, γιατί αυτό δεν είναι. Είναι κομματάκι δύσκολο πράγμα. Τι πες τώρα, Κατερίνα? Παράλληλα, κάνω μαθήματα σε παιδάκια, φυσική, μαθηματικά και αυτά. Μπράβο σου. Κατερίνα μου, θα ήθελα λίγο να εκμεταλλευτώ το ότι έχω δική μου εκπομπή εξωτερική στην τηλεόραση, τον εργό τη τύχη, να σε ρωτήσω κάτι για την πυρηνική φυσική. Ναι. Είναι κάτι που πρέπει να φοβόμαστε, Αλέξη? Όχι, όχι. Γιατί τώρα τελευταία βλέπουμε πολύ Τσερνόμπιλ και έχουμε αρχίσει ξανά που μου δίνει αυτή την ευκαιρία με το που ακούμε τη λέξη πυρηνική, φοβούνται όλοι. Πρέπει να τη χρησιμοποιήσουμε κιόλα την πυρηνική ενέργεια, γιατί είναι για καλό μα. Η πυρηνική ενέργεια είναι κάτι το οποίο θα χρειαστεί στις επόμενες γενιές για να φτάσει ο άνθρωπος ακόμα πιο μακριά. Ναι. Και χάρη στην Κατερίνα και τέτοια μυαλά στην πυρηνική φυσική, έχουμε ελπίδες. Ευχαριστώ πολύ για την πληροφορία. Ευχαριστώ. Η πληροφορία από δική μου πλευρά τώρα είναι ότι θα παίξετε λεξομαχία. Για 200 ευρώ η κατηγορία βεβαίως είναι πυρηνική φυσική, έτσι. Η κατηγορία είναι φυτολογία. Φυτολογία, παιδιά, πάμε. Λοιπόν, μπορεί να μην ήταν πυρηνική φυσική, αλλά και στη φυτολογία δυνατή είσαι. Πάμε. Κοίτα, δεν είμαι σίγουρη για τη δεύτερη. Άρα, τι μου λες? Είναι αλόι, ναι, και ανανάς. Αλόι και ανανάς. Και τα δύο συσχετίζονται με τις δίαιτες και τα λοιπά. Λέει να πίνεις πολύ αλόι όταν κάνεις δίαιτα. Η δίαιτα του ανανά πολύ γνωστή. Τρως του σκασμού τα πάντα εκτός από ανανά. Ανανά. Έτσι, μπράβο. Και έτσι προκόβεις και εσύ πρόκοψες με άλλα 200 ευρώ. Η Κατερίνα συνεχίζει, είναι τώρα, παιδιά, πυρηνική φυσική, τώρα δεν είναι τώρα ό,τι να είναι. Έχει καταφέρει να κάνει κάτι σπάνιο. Έφτασε τα 1.300 ευρώ, παρακαλώ. Χωρίς να έχει πετύχει γράμμα ακόμη. Κάτσε, Πέτρο, υπάρχει πλάς εδώ πέρα, ας το μη λέω. Υπάρχει πλάς, ναι. Η αλήθεια είναι το φόβο της να έχεις, γιατί εσένα θα σου κοστίσει. Η Βάσο, ο Γιάννης, ο Γιάννης έχει 660, η Βάσο, χαλαρά. Δεν πάνε να έρθει και η πλάς και η ξεπλάς, δεν έχει να χάσει τίποτα. Εσύ διαλέγεις κατηγορία. Σου προτείνω τρεις. Καμία σχέση με το επάγγελμά σου. Η πρώτη είναι καρτούν. Η δεύτερη είναι Έλληνες ηθοποιοί. Και η τρίτη είναι, Κατερίνα μου, λαοί της ιστορίας. Θα πω καρτούν, γιατί κρύβω ένα παιδί μέσα μου ακόμα. Μπράβο, Κατερίνα. Τώρα σε πάω πιο πολύ. Τέταρτος γύρος. Πες μου ένα καρτούν που χρησιμοποιούσε πυρηνικά. Ξέρεις εσύ, υπάρχει. Βεβαίως, πολύ γνωστό. Τα χρησιμοποιούσε πάντα. Ο Road Runner. Μπράβο. Παιδιά, δεν παίζετε! Δεν παίζετε! Δεν παίζετε! Πυρίτιδα ήταν, δεν ήταν πυρηνικά. Και πυρηνικά, είχε σε κάποια σημεία. Σηκωνόταν ολόκληρη έρημο στο πόδι. Εδώ προφανώς και δεν ψάχνουμε κάτι τέτοιο. Ή μάλλον δεν ψάχνουμε το Coyote και το Road Runner. Ναι. Ψάχνουμε ωραία κάτι άλλο. Μία ταινία για να βοηθήσω και τους τρεις σας πριν να αποκαλύψουμε τα πρώτα γράμματα. Κατερίνα, αρχίζεις πρώτη, δικαιωματικά. Λοιπόν, το ρο. Το ρο. Εντάξει, να διορθώσω. Δεν ήταν το ρο, ντραν, αλλά το Coyote το οποίο χρησιμοποιούσε τα πυρηνικά εναντίον του τελικά. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Συνεχίζεις. Μπιπ, μπιπ. Ωραία. Ωραία. Το σίγμα. Σούπερ. Ένα σίγμα. Πάμε άσχημα. Ωραίο ξεκίνημα ήταν. Δεύτερη ευκαιρία για σένα, ναι. Το ταφ. Τσερνόμπιλ. Την παρακολούθησες την σειρά. Σε μία μέρα. Εγώ την είδα σε δύο μέρες, με πέρασες. Έχουμε και τροχό τύχης να κάνουμε. Ναι, εντάξει. Δηλαδή. Θέλω να μου πεις όσα γράμματα πρέπει για να το λύσεις και αυτό σε λίγο. Γυρνάω, έτσι. Βεβαίως. Από το καλό στο καλύτερο πηγαίνεις. Λοιπόν, το κάπα. Πάρε και τη δωρεάν επιταγή 300 ευρώ από τα έπιπλα του 900.gr και έκανες τις αγορές σου ωραία και έξυπνα και γρήγορα. Έχεις στη διάθεσή σου 200 ευρώ για φωνήεντα. Για φωνήεν, ωραία. Δεν το είπα για να το πάρεις όμως, απλώς όχι, το αναφέρω. Θα πάρω, θα πάρω. Σαν δικαίωμα, σε ακούω. Λοιπόν, το α. Θέλουμε το α. Η
Η κατηγορία, θυμίζουμε, είναι καρτούν. Είναι ξεκάθαρο ότι ξέρουμε την πάνω σειρά. Από την αρχή. Θα πάρω και το όμικρον. Εκμεταλλεύεται και το δεύτερο κατοστάρικο το οποίο είχε στην διάθεσή της. Κοίτα, ατυχία όμως, ό,τι ήξερες, αυτό εμφανίστηκε. Πρέπει να γυρίσεις αναγκαστικά. Φύγε. Μπράβο. Έφυγε. Ωραία. Το π. Και θα δώσεις άλλη μια ευκαιρία στον εαυτό σου, με τη δεύτερη ευκαιρία που έχεις, γυρίζοντας βεβαίως τον τροχό, γιατί δεν έχεις τίποτα άλλο πάνω σου παρά μια επιταγή. Ωραία. Το νι. 0-2 συνεχόμενα. Βάσο, τώρα είναι η ευκαιρία σου, παιδιά, να πούμε κάτι για τη Βάσο. Έχουμε να τη δούμε 20 λεπτά να παίζει. Ρε Βάσο, σε χάσαμε ότι έχεις έρθει. Είσαι στο 0, κάνε την ανατροπή τώρα. Πάμε, Βάσο, πάμε. Έλα. Αν σκεφτώ πόσα 20 άρικα έχεις φέρει πριν, τα 30 ευρώ είναι πρόοδος. Το μη. Βάσο, τζάμπα το κέφι που κάναμε εδώ, πανηγύρι, στήσαμε πάρα την τρικούβερτο, δεν έγινε τίποτα. Ο ψηλός είναι έτοιμος να το λύσει και αυτό. Ξέρεις το γρίφο, δεν είναι. Όχι. Όχι ακόμα. Όχι ακόμη. Ναι. Αυτό το έχεις όμως, με τη δεύτερη ευκαιρία. Φουλ, τρίτη φορά που φέρνεις. Το έχω. Από το λάμδα. Σαν να παίξει όπως είσαι με τα ρούχα. Από το χ. Ωραία. Κατάλαβα ότι τα λέμε λίγο κουτουρού, Γιάννη μου, μέχρι τώρα, αλλά αυτό το χ θα σε σώσει, είμαι βέβαιος γι' αυτό. Δεν ξέρω αν η Κατερίνα βρήκε το γρίφο, γιατί είναι η επόμενη παίχτρια. Αν φύγει από σένα, Γιάννη, την πάτησες. Δέλτα. Απλά θα σε ρωτήσω, 300 ευρώ, Κατερίνα μου, είναι καλά για να το λύσεις και να ανέβεις τα 1600. Καλά. Ποια ταινία καρτούν είναι αυτή? Ο Αυτοκράτορας έχει κέφια. Ο Αυτοκράτορας έχει κέφια, ναι ή όχι? Μα τα χίλια λάμπα. Και η Κατερίνα έχει κέφια, αλλά ο Γιάννης της χαρίζεται για ακόμη μία φορά. Έχεις, εντάξει, είπαμε, μια, έχεις μια αδυναμία στην Κατερίνα, της είπες στην αρχή καλή επιτυχία σου, εύχομαι, αλλά όχι έτσι. Όχι έτσι. Παρακαλώ, 400 ευρώ ακόμη ανεβάζουν τη διαφορά πάνω από 1000 ευρώ από το Γιάννη και 1700 ευρώ από την Βάσο. Ωστόσο, τώρα Βάσο θα παίξεις πρώτη και νομίζω ότι είναι η καλή σου ευκαιρία επιτέλους και να παίξεις και να το ευχαριστηθείς και γιατί όχι να εισπράξει κάτι παραπάνω, Βάσο μου. Άκου τώρα πώς θα σε φτιάξω ατμόσφαιρα. Παίρνω κατηγορία και κοίτα πώς συγχρονίζω το κοινό για πάρτι σου μόνο. Με ποιον είσαι εδώ, εσύ, έχεις δικού σου? Όχι. Όχι, όλοι δικοί σου, σε λίγο. Περίμενε. Κατηγορία. Έλληνες ηθοποιοί. Ωραία κατηγορία. Εύκολη. Παρακολουθήστε με. Βάσο. Δεν ξανάγινε 50 ολόκληρα ευρώ. Σε περίπτωση που έχετε ανοίξει μόλις τώρα και λέτε, μα τι λέει, είναι μπόζος, τι λέει, 50 ευρώ είναι, πώς κάνει έτσι? Θα σας πω ότι η Βάσο έχει φέρει 5 εικοσάρικα συνεχόμενα, δεν έχει πάρει καθόλου λεφτά στην άκρη, οπότε το 50 μας φαίνεται μεγαλείο. Το σίγμα. Σίγμα. 300! Wow. Να το ρε Βάσο, άντε ρε Βασούλα. Επιτέλους. Κύριε, να τα πάρω μας λίγο. Εννοείται. Πάμε. Μπράβο, Βάσο. Έχει, είδες, δεν κρατιέται τώρα. Μπράβο, ρε Βάσο, κι άλλα 300 έρχονται. Έλα, ένα γράμμα. Ταφ, 900. Σήκωσε το! Βάσο, τι ξεκίνημα ήταν αυτό ωραίο. Έχει κάνει δύο βολιές και είσαι ήδη πάνω από τα 600. Τι θα κάνεις, Βάσο? Είναι νοσηλεύτρια. Και νοσοκόμα. Λοιπόν, δεν θα χρειαστούμε νοσηλεία σήμερα. Αν συνεχίσεις έτσι, θα χρειαστούμε, δεν ξέρω, ίσως καρδιά κάτι, γιατί αν καλύψεις τέτοια διαφορά σε ένα γύρο... Στην καρδιολογική είμαι, οπότε ό,τι και να χρειαστείτε, είμαι εδώ. Θα μας τεινάξει σήμερα τελείως. Συνεχίζεις με άνεση. Βάσο, το παγώ, γιατί Βάσο
Το μυρίστηκα. Βασό. Είναι ένα μόλις γράμμα, το οποίο όχι απλά μπορεί να σε φέρει κοντά στην Κατερίνα, αλλά αν είναι διπλό... Βασό, την έφτασες. Τώρα. Σήκωσε τα 500, Βασό μου. 1.120 ευρώ για τη Βασούλα χωρίς τον υπότη, μόνη τη σήμερα. Βάρδια. Απλά επιθυμίζω για τα φωνή, θα ότι είσαι χαλαρή. Ναι. Αλλά πράξη όπως νομίζεις, είμαστε στον 5ο γύρο, έχουμε ακόμη δρόμο. Γυρίζω. Ή αγοράζεις. Ό,τι θέλεις γυρίζω. Εσύ. Οχοχοχ. Ναι, ναι, ναι. Παραλίγο να χρεοκοπήσουμε και να έχουμε άλλα. Το κάπα. Το κάπα, όπως λέμε, καρδιοπάθειες. Εκεί στο τμήμα σου. Αμάν, πάσω. Γιατί δεν το λέγες πριν. Και το μη. Το μη, όπως λέμε, μπαλονάκι. Βάσο μου. Συνεχίζω. Θα συνεχίσει. Εγώ θα κάνω ένα προγνωστικό τώρα, Βάλια, και δεν θέλω να με θεωρείς αυστηρό άνθρωπο. Απλά πες με ότι έχω δει και μερικά επεισόδια τροχόλης παραπάνω από τους υπόλοιπους. Είσαι πάρα πολύ αγχωμένη. Ναι, ναι. Βλέπω να σε στέλνω στο τμήμα σου για εξέταση. Έχει πάρα πολύ άγχος. Ένα άγχος που δεν θα πρέπει να έχει κάποιος που έχει 1.600 ευρώ. Σε 3 λεπτά. Σε παρακαλώ, κάνε ό,τι νομίζεις, συνέχισε. Πάμε. Το νι. Το νι. Να πάρουμε ένα φωνιέν. Σε πόση ώρα περιμένω, Βάσο. Βάσο, έχεις βέλει 1.000 πριν από κανένα 2 ώρο. Ναι. Τώρα θυμήθηκε να πάρει φωνή. Πάλι καλά που δεν έχεις χάσει τη σειρά σου. Το ήττα. Το ήττα. Το είπε με μια βεβαιότητα και μου αρέσει αυτό. Ωραία. Θέλω κι άλλο ένα. Ξέρεις τον πρώτο ηθοποιό. Να το πω. Είναι ερωτήσεις αυτές που μου κάνεις, Βάσο. Ναι. Ωραία. Αν το πεις, θα πάρεις μόνο 1.640 ευρώ σε ένα γύρο. Λοιπόν, είναι Σωτήρης Μουστάκας και Γιάννης Γκιονάκης. Σωτήρης Μουστάκας και Γιάννης Γκιονάκης. Πριν να απαντήσουμε, να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Μουντογανάνα θέτε. Ναι. Μονάδα θέτε. Από πορτοκάλια. Από μουντογανιά. Ποιος είναι εδώ. Έτσι. Λοιπόν, η φίλη μας η Βάσο έκανε αυτό που έχουμε συνηθίσει στον τροχό της τύχης να γίνεται κάθε μέρα. Την φοβερή ανατροπή. Και από το μηδέν κατευθείαν με μια ταχύτητα μεγαλύτερη και από όση πιάνει τον Ισάν Τζουκ στα 100, έτσι παπ, 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 έφτασε τα 1.640 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι η διαφορά της 60 ευρώ από την Κατερίνα είναι μηδενική, γιατί όποιος έχει διαφορά κάτω από 100 ευρώ ουσιαστικά είναι ισόπαλος εδώ. Μόνο ο Γιάννης έχει μείνει ένα χιλιαρικάκι πίσω, αλλά είδαμε πώς καλύπτεται η απόσταση. Γιάννη, σειρά σου, παίζεις πρώτος έκτο γύρο. Λαοί της ιστορίας. Γιάννη μου, είσαι καλός στα ιστορικά θέματα. Λίγο. Λοιπόν, να ανοίξω παρακαλώ τα γράμματα. Λαοί. Έτοιμος. Θέλεις χιλιάρικο, το θέλεις. Και με 2.500 ευρώ μπορεί να το βρεις. Αλλά τώρα πάρε 300 για αρχή, τον έχετε τιμήσει όλοι τον Τινιακό. Περήφανος θα είναι ο κύριος Τινιακός. Το σίγμα. Συμφινιέρα. Πάρτι. Μη με κοιτάς καθόλου. Σου λείπουν άλλα 700 ευρώ για να φτάσεις τα κορίτσια που είναι ισόπαλα. Γυρίζω. Ο τάφος. Μπράβο. Λυπάμαι, μικρά τα ποσά που φέρνεις, έλα. Από το νι. Ναπολέον. Όχι. Κατερινιό μου. Σαράντα. Το ρο. Ραδιενέργεια. Ωραία. Τι να κάνω, έχουμε πυρηνική φυσική. Εγώ πρέπει να είμαι κοντά στο αντικείμενο. Πενήντα. Το κάπα. Κάπα έχουμε, κάπα. Βεβαίως έχουμε και κάπα.
90 ευρώ μόλις. Κατερίνα, γύρισε πάλι, σε παρακαλώ. Ξεπερνάς το 500 και σταματάς το 50. Το λάμδα. Το λάμδα υπάρχει. Ναι, και το λάμδα δύο φορές είναι 100, άρα πας στα 190. Τι είπες, Κάθριν. 190 είπες. Λοιπόν, θα πάρω το έψιλον. Αγοράζει ένα φωνήεν και από πλευρά στρατηγικής ίσως είναι σωστό στο σημείο του παιχνιδιού που βρισκόμαστε. Και βεβαίως αποκαλύπτει τον πρώτο λαό της ιστορίας που είναι οι Κέλτες. Πάμε να βρούμε και τους άλλους δύο λαούς της ιστορίας. Σημαντικό, έτσι, της ιστορίας. Πάμε. Νομίζω ότι περισσότεροι από εμάς έχουμε βρει και, και το δεύτερο λαό. Πάμε κανένα. Το Μη, όπως λέμε, Μιχαήλ Κορμπατσόφ. Ωραία. Πάμε άλλη μία. Δεν τη χρειαζόσουν αυτή τη μία. Επιστρέφεις τα 1.700 ευρώ σου. Βάσο, το μόνο που χρειάζεται για να περάσεις πρώτη, για πρώτη φορά στο παιχνίδι, είναι να μου λύσεις το γρίφο στη συνέχεια. Ή να τώρα. Να το πω. Ό,τι θέλεις εσύ, γιατί αν γυρίσεις τώρα, θα χτίσει και διαφορά. Εάν δεν γυρίσεις τώρα, απλά θα περάσεις πρώτη και έχουμε φυσικά και λεξομαχία και γρίφο στη συνέχεια. Τι λες? Θα το λύσω. Σου λέω όλα τα ενδεχόμενα, ωραία. Το λύνεις, είσαι σίγουρη, έτσι δεν θα χτίσεις διαφορά. Πάμε. Φοβάμαι τη χρεοκοπία. Οπότε θα το λύσουμε. Θα το σεβαστώ, πες μου την πρώτη. Κέλτες. Ωραία, και πάμε τώρα σε αυτά που δεν έχουν γράμματα. Γαλάτες και Ρωμαίοι. Κέλτες, Γαλάτες και Ρωμαίοι, που ως γνωστόν είναι τρελοί. Μα τον Βερσίζε το Ρίξ. Πραγματικά πήρες φόρα και εκεί που ήσουν στο 0, ξαφνικά μέσα σε δύο γύρους, τσουπ, να φτάνει στην πρώτη θέση. Η αλήθεια είναι ότι προηγήσε για 40 ευρώ της Κατερίνας, άρα εξακολουθείτε να είστε ισόπαλες. Μόνο σε περίπτωση που λύσει ο Γιάννης τους υπόλοιπους γρίφους, θα είσαι η νικήτρια του παιχνιδιού, Βάσο. Αλλά το παιχνίδι μας έχει ακόμη αρκετό δρόμο. Για παράδειγμα, τώρα έχει μία λεξομαχία, η οποία θα δώσει 200 ευρώ. Ευτομάτως, αν το λύσει η Κατερίνα πρώτη, περνάει ξανά, η Βάσο αυτή τη διαφορά, ενώ ο Γιάννης πλησιάζει λίγο ακόμη. Είμαστε κοντά. Η κατηγορία είναι ομόριζα. Λέξεις με την ίδια ρίζα. Έχει πατήσει πιο γρήγορα ο Γιάννης. Παρέστηση, ψευδέστηση. Παρέστηση και ψευδέστηση πρέπει να είπες μέσα από τα χείλη σου, γιατί δεν ήσουν ασίγουρος. Και πήρες 200 ευρώ. Και χάρη σε αυτά τα 200 ευρώ αλλάζει λιγάκι η βαθμολογία μας και ανεβαίνει στα 860 ο Γιάννης. Παραμένει πρώτη η Βάσο με 1.740, αλλά ουσιαστικά συγκατοικεί με την Κατερίνα που έχει 1.700. Αυτό σημαίνει, κυρίες και κύριοι, ότι μόλις γυρίσουμε για να διεκδικήσουμε τον Ισάν Τζουκ των 1.600 ειδικών με τη 17 ζάντα και τα 112 άλογα, θα έχουμε σκληρό ντέρμπι. Τελευταίος γύρος έχει και χιλιάρικο, έχει τα πάντα, έχει την αγωνία που περιέχει ο τροχός καθημερινά και χρειάζεται μόνο 5 λεπτά για να το δείτε. Αρκεί να μην αλλάξετε. Έλα εδώ ρε παιδί, να δει ο κόμος τη λάμψη. Όλα τα αστέρια πάνω σου εδώ, τι σου έχουν... Θα βγεις μετά. Είναι απογεύμα. Εντάξει, τι έγινε. Έτσι θα κυκλοφορήσεις με αυτό εδώ, με το αστραφερό. Από το πρωί μπορούμε να τα φοράμε, Πέτρο. Ναι. Να σου πω κάτι τώρα, έχω ένα παίκτη σήμερα εδώ πέρα, τον Γιάννη, ο οποίος, εντάξει, τον έχουν κάνει τα κορίτσια... Εντάξει. Με τα κομματάκια, δηλαδή έχουν πάρει τα κορίτσια 1.700 ευρώ. Ο Γιάννης, όχι ότι είναι κανένα φτωχαδάκι, έτσι. Όχι, απλά είναι ψηλά τα κορίτσια και φαίνεται λίγο η διαφορά. Έχει ένα αυτό. Σε περίπτωση που δεν κερδίσει, αφού είναι να βγει που θα βγει και δεν έχει παρέα, δεν τον πα και τον Γιάννη. Γιατί ήρθε με τον κουμπάρο του, αλλά φεύγει μόνο στο πολύ κατάλαβο.
Μήπως να έχει παρέα να γυρίσετε μαζί, εκτός αν έχει έρθει και η κοπέλα του μαζί. Δεν ξέρω, δεν ρώτησα. Όλοι μαζί θα πάμε. Έχει έρθει η κοπέλα σου. Όχι. Όχι. Έλα, εντάξει, το ξέρω εγώ, εντάξει, παιδί μου. Του δίνω κουράγιο γιατί είναι τελευταίο στη βαθμολογία. Θα ανέβει τώρα. Τώρα εδώ πέρα ο τελευταίο γύρο έχουν μπει μέσα. Μέχρι χιλιάρικο έχουμε βάλει. Μια χαρά. Για πάρτι στο παλάμ το χιλιάρικο, Γιάννη, για να μην ζορίζεσαι. Τελεία. Έλα, παρακαλώ, να πάμε στο τελευταίο γύρο αμέσως τώρα. Α, ξέχασα ότι ο τελευταίος γύρος είναι πάντα bonus. Άρα έχουμε άλλα 200 ευρώ, που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται χιλιάρικο. Είσαι ακόμα πιο κάτω, φίλε. 100 που θα το λύσεις. Βλέπω τώρα το μέλλον εγώ. 100 που θα το λύσεις. Και 200 το bonus, 300. Και 860 που έχεις, τσούπισε ήδη πάνω από τα 1000 ευρώ. Άρα τι θες, ρε φίλε. Λίγα, 7 εκατοστάρικα και είσαι πρώτος. Τα πάω ωραία. Μια χαρά. Τα εξηγώ ωραία, Άρχοντας. Που λέει ο Αλήφαντος. Δεν θα εξηγεί καλά ο Άρχοντας. Ωραία, έτσι να το κάνεις σε περίπτωση που κερδίσεις. Δεν νομίζω ότι η Βάσο και η Κατερίνα έχουν κάποια τέτοια διάθεση να σε αφήσουν. Γιατί είναι ο κρίσιμος γύρος και η τελευταία κατηγορία που έρχεται αμέσως τώρα. Η τελευταία κατηγορία είναι γη και φύση. Γη και φύση. Γιάννη, έχεις το προνόμιο να παίζεις πρώτος. Χάρη στο Γαλαξία, ξεκινάς με μία δωρεπιταγή 100 ευρώ για να πας να πάρεις αύριο τα ψώνια που σου λείπουν. Ωραία. Το Σίγμα. Αυτά είναι τα πρώτα 100 ευρώ συν 10 για κάθε γράμμα. Αν το παιχνίδι μας ολοκληρωνόταν αυτή τη στιγμή, τώρα, ο Γιάννης θα χρειαζόταν ακόμη αρκετά χρήματα για να φτάσει στα 1.740, γιατί έχει 1.190. Υπάρχουν αυτά τα ποσά, βρες τα. Όχι. Από το ΤΑΦ. Ακούς το κοιτάς, Γιάννη μου, δεν έχει νόημα να το κοιτάξεις. Τελευταίος είσαι. Φέρνεις το ποσό που ίσως σε στείλει δίπλα από τον Nissan Juke. Θα πω το κάπα. Σέκαψε. Σέκαψε, φίλε. Και τώρα τα κορίτσια δυο τους. Πάμε, Κατερίνα. Όποια λύσει το γρίφο, πάει τελικό. Χωρίς λεφτά. Λεφτά υπάρχουν. Ξέρω, ακούστηκε κάπως, Κατερίνα, αλλά το εννοώ. Το πει. Μάλλον, όχι σήκωσε. Βάλε στο ταμπλό σου δεύτερη ευκαιρία και θυμίσου ότι την έχεις, διότι είσαι λίγο πιο άνετη. Έχω βρει την πρώτη. Έχεις βρει την πρώτη λέξη. Ναι. Όλα είναι υπέρ σου. Παρακαλώ. Ήρθε ένα ποσό, είσαι τυχερή. Λάμδα. Λαμπάδα. Ωραία. Βγάζεις άλλο ένα γράμμα εκτός παιχνιδιού. Δεν μπορείς να πάρεις φωνήεντα, πρέπει να γυρίσεις τώρα. Το θήτα. Πόσα έχω? 140. Η ερώτησή σου φαντάζομαι απευθύνεται στο αν έχεις πάνω από 100 ή όχι. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, θα πάρω το α. Χειρίζεται με απόλυτη ψυχραιμία κάθε ευρώ που μπαίνει στο ταμείο της Κατερίνα. Η οποία έχει 40 ευρώ και μία δεύτερη ευκαιρία. Το νι. Η δεύτερη ευκαιρία αυτή τη στιγμή σε σώζει. Είναι η τελευταία ευκαιρία για την Κατερίνα. Το μη. Όχι. Όλο το παιχνίδι είναι στα χέρια της Βάσος. Γυρίζεις. Πλάκα μου κάνεις. Πλάκα μου κάνεις. Η Βάσο είπε να φύγει από την εντατική, την πτέρυγα που δουλεύει συνήθως μετά τις εγχειρήσεις καρδιάς και είπε να μας τη φέρει εδώ την πτέρυγα να το πάθουμε εμείς το καρδιακό. Χρεοκόπησε. Και έτσι τώρα και η Κατερίνα και η Βάσο ξαφνικά δίνουν το δικαίωμα στο Γιάννη να ελπίζει στην επόμενη γυροβολιά του. Βρε!
Αν είναι δυνατόν, με τρελαίνεις! Με τρελαίνεις! Το φύ. Ναι! Μίστο, μίστο, να κερδίσουμε. Τρέλα! Κυρίες και κύριοι, θέλω να μείνουμε εδώ. Και αν είστε στο σπίτι τώρα, εκεί που βρίσκεται, όπου κι αν είστε, στο καράβι πάνω, στην καμπίνα, όπου κι αν είστε, φωτογραφίστε αυτό που βλέπετε. 1.700 ευρώ η Κατερίνα που είναι τελευταία. 1.730 ο Γιάννης που είναι δεύτερος. Και 1.740 η Βάσο που είναι πρώτη. Δεν το έχω ξαναζήσει αυτό. Δεν το έχω ξαναζήσει αυτό, παιδιά, που κάνετε. Αν λύσεις το γρίφο τώρα, χάνεις για 10 ευρώ. Δεν έχει άλλα σύμφωνα, μου φαίνεται. Κλείστο. Υποθαλάσσιο ηφαίστειο. Προσπαθούσα να σκεφτώ τρόπους να θυσιάσει την απάντηση. Μήπως και γινόταν κάτι, αλλά ό,τι και να σκεφτόμουν σαν κανονισμός, δεν υπήρχε. Μπορούμε να δούμε τα ποσά. Δεν είναι δυνατόν το παιχνίδι του αιώνα. Μπράβο. Παιδιά, τι έγινε εδώ σήμερα. Δεν ήταν τίμιο να το χάσω. Εάν το έχανε, θα ευνοούσε ξεκάθαρα την Κατερίνα μας. Τους έδωσε την ευκαιρία. Και μετά, η Βάσο, θα σε περίμενε στην κλινική να σε πάνε σίγουρα. Οπότε πολύ καλά έπραξες, μπροστά η κέρασμα υπάρχει. Εννοείται, μετά βόλτα. Αυτό είναι βέβαιο. Λοιπόν, θα την πάω σπίτι. Σίγουρα, σίγουρα, σίγουρα. Θα την πάει σπίτι βόλτα με το αυτοκίνητο, με το κατάλαβα. Ζου, ναι. Έχει παιδιά, έχει ανέβει. Βάσο ήταν να μην κερδίσει. Ευχαριστώ την καθηγήτριά μας, την υπέροχη. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Το σούπερ παιδί μου, Γιάννη, που το έφτασε στο δεκάρικο. Και παίρνω το κορίτσι μας αυτό. Ειλικρινά τώρα, είσαι κάθε μέρα εκεί στην εντατική. Τέτοιο πράγμα έχει ξαναζήσει. Όχι. Απαλλαγμένη από κάθε άγχος πλέον και με 1.740 ευρώ στην τσέπη μας, πάμε να σου δώσω κάτι κλειδιά που περισσεύουν. Ναι. Έλα. Φτάσαμε στον μεγάλο τελικό έχοντας 1.740, μεταξύ των οποίων μία δωρεπιταγή για έπιπλα και ένα μπαλαντέρ Βάσο μου. Θέλω κι αυτό. Με 10 γράμματα αντί 9. Μπορείς να το κερδίσεις. Εννοείται. Έχεις φτάσει τόσο κοντά και σου το εύχομαι ολόψυχα. Καλή επιτυχία, Βάσο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Έχει βρει το χαμόγελο της η φίλη μου, Βάσο. Έπρεπε. Έχεις τυχερό νούμερο, δικό σου. Όχι. Όχι. Το 8 πώς σου φαίνεται. Καλό. Για δώσω μου το φάκελο με το νούμερο 8, σε παρακαλώ. Και πάμε να το κάνουμε το αγαπημένο σου. Φύγαμε. Έρχεσαι δίπλα μου και η Βάλια μας θα μας ενημερώσει για την τελευταία κατηγορία για απόψε. Η κατηγορία είναι τίτλος τραγουδιού. Τραγουδάκια, πώς θα πάμε. Τέλεια. Καλό είναι, έτσι. Ναι. Καλή κατηγορία είναι αυτή. Το τραγούδι μας είναι στον πίνακα. Μπορεί να είναι αρκετές οι λέξεις, αλλά αυτό μας βολεύει γιατί έχουμε και 10 γράμματα εμείς να πούμε μαζί με το μπαλαντέρ σου και αυτό είναι τέλειο. Μπορούμε να βάλουμε, παρακαλώ, τα κλασικά γράμματα του τροχού. Είναι το λάμδα, το πι, το σίγμα, το τα και το αλφα. Αυτά ξέχασα. Για την ακρίβεια, ξεχνάς το πι και το ταφ. Σε ακούω. Το μη. Το πρώτο γράμμα είναι το μη μελομακάρονο. Το γάμα. Το δεύτερο γράμμα είναι το γάμα. Το κάπα. Κάπα και έχεις ακόμη ένα σύμφωνο χάρη στον παραδείγμα. Το ρο. Και το ρο. Θα ήθελα να μου πεις, εκτός από το αλφα, ποιο άλλο μπορεί να είναι καλό. Το γιώτα. Γιώτα. Συνολικά ακούστηκαν 10 γράμματα, 5 από εμάς, 5 από την φιναλίστ μας. Βάσο, πόσα υπάρχουν από αυτά που ζήτησες. Μπράβο. Εντάξει. Μη μου μιλάς για καλοκαίρι. Κάτσε, παιδί μου, να μπουν όλα τα γράμματα. Θα μας τρελάνεις. Όχι, θέλω να δημιουργήσουμε καρδιοπάθειες. Ναι. Και χρόνος, περίμενε. Μη μου μιλάς για καλοκαίρια. Είσαι σίγουρη. Δεν μπορώ να σου δημιουργήσω με τίποτα, μπράβο. Μπράβο, κορίτσι μου, μπράβο. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Μέχρι και το τέλος του τέταρτου γύρου ήταν στο 0. Και ήταν, παιδιά, της το είπα. Λίγο αγχωμένη. Καρδία. Ναι, την είχε πιάσει. Ήταν λίγο μεγάλη Πέμπτη και μεγάλη Παρασκευή μαζί. Ναι. Σου λέει, όλοι βγάζουν λεφτά, εγώ τίποτα. Το καημένο εδώ στη μέση. Το καημένο εδώ στη μέση, όχι απλά πήρε 1.740 ευρώ,
αλλά και χάρη στον Παλαντέρ και χάρη στις γνώσεις της και την ψυχραιμία της, θα έλεγα, στο τελικό, έπεσε Διάνα. Είσαι έτοιμη? Ναι. Έλα, κρατήσου. Κρατήσου γιατί μπορεί να χρειαστεί να καταληφθείς, δεν ξέρω. Μην πέσω. Το έχουμε. 1740. Καλά, αρχίσαμε. Και ο Φάγκελος περιέχει... άλλα 5 χιλιάρικα! 6.740 ευρώ, ρε Βάσκο! Μπράβο, μπράβο! Τι να πούμε, ρε παιδιά. Από το 0... από το 0 κοντά 7 χιλιάρικα. Με 6.740 ευρώ δωρεπιταγή για έπιπλα, όλες οι πτέρυγες αύριο πάνω κάτω στο νοσοκομείο θα περνάει με τα γλυκά, έτσι μην πάμε και εμείς μαζί για να έχουμε πιο πολλά χέρια, κυρίες και κύριοι. Από το 0 μπορείτε να βρεθείτε κοντά στα 7 χιλιάρικα. Γιατί εδώ, όποιος γυρίζει... κερδίζει!